Δείτε, και η ρύθμιση αυτή των 120 δόσεων που η ελληνική κοινωνία την περιμένει πολύ καιρό. Σωστά. Και που είναι προϊόν συστηματικής μελέτης των επιτελείων των κυβερνητικών, στοχεύει ακριβώς στο να δώσει ανάσα και ρύθμιση τέτοια που να απαλλάξει από άγχος και βάρος πάρα πολύ κόσμο, και σε σχέση με τα ασφαλιστικά και σε σχέση με τα φορολογικά και σε σχέση με τις οφειλές τους δήμους. Αυτό δεν έρχεται, δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι προϊόν συστηματικής προετοιμασίας, είναι ένα ακόμα βήμα στην κανονικότητα, στην έξοδο της χώρας από την χρεοκοπία και στην δυνατότητα στον ελληνικό λαό να ξαναπάρει απάνω του τις δραστηριότητες που πραγματικά με παραγωγικό τρόπο μπορεί να τις σηκώσει. Άρα λέτε οι επαγγελματίες, οι αγρότες που θα ωφεληθούν αυτή τη στιγμή από αυτή τη ρύθμιση, καταρχήν είναι έτσι μελετημένα ώστε να κάνουν χρήση αυτού του όχι ευεργετικού, θα ήταν ανόητο, του πολύ σωστού και δίκαιου μέτρου, θα είναι αυτοί που πραγματικά θα έχουν ανάγκη, με πρόνοια να μην μπορούν να το αξιοποιήσουν αυτοί που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως λέγονται εντός εισαγωγικών, και ταυτόχρονα με ανοιχτή τη δυνατότητα, το έχει δηλώσει και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πρωθυπουργός ήδη αρκετές φορές και έχουμε συμφωνήσει και με τον κύριο Μητσοτάκη και από αυτού, να βρούμε και ρυθμίσεις ώστε οι συνεπείς που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στο δημόσιο να βρουν και εκείνοι μια δικαίωση και μια ενθάρρυνση προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Γιατί αυτό δεν έχει μόνο χαρακτήρα δικαιοσύνης, έχει και χαρακτήρα υποδείγματος. Εδώ σας κατηγορούν δεν το κάνετε. Και ενθάρρυνση για όλη την κοινωνία. Σας κατηγορούν δεν το κάνετε σε καμία περίπτωση. Συγγνώμη. Εδώ σας κατηγορούν, σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι δεν το κάνετε. Όχι, προχθές στη συνέντευξη τύπου το αποσαφήνισε ο κ. Τσακαλώτος ότι είναι και αυτό μέσα στους σχεδιασμούς. Όχι σε αυτό που έρχεται τώρα. Είναι ζητήματα που δεν εξαγγέλλονται ως πυροτεχνήματα αυτά. Αυτή η κυβέρνηση κατηγορείται για πάρα πολλά, για ό,τι θέλει κανείς και μπορεί να φανταστεί. Αλλά αποδεικνύει σε κάθε στροφή ότι είναι η πιο σοβαρή κυβέρνηση που θα μπορούσε να έχει κανείς σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Ναι. Βήμα-βήμα και με συγκεκριμένη στόχευση για να ρυθμιστεί το χρέος, για να υπάρξει δημοσιονομική δυνατότητα απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάμεων, για να ανακτηθεί διεθνής αξιοπιστία, για να υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να μπούμε πια μετά τη χρεοκοπία στην ανάκαμψη, που δεν έχουμε ακόμα λύσει όλα τα προβλήματα. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα φτώχεια. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα αποκλεισμένοι. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα παραγωγικές δραστηριότητες που δεν έχουν πάρει μπρος. Όλα αυτά τα κατανοούμε και τα ξέρουμε πολύ καλύτερα από τον καθέναν. Ακριβώς γιατί είμαστε μια κυβέρνηση που βήμα-βήμα προσπαθούμε να λύσουμε όλα αυτά. Ερώτημα στέτη Βούλα και Χαγιά. Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει, δεν έχει καταθέσει ακόμη, ακούω σήμερα ή αύριο, την τροπολογία για το αφορολόγητο που έχει προαναγγείλει. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να την ψηφίσει? Αυτό μοιάζει λίγο αστείο. Θα περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Οικονομικών σήμερα, αύριο. Αλλά η, γιατί είναι αστείο, κατάργηση που... της μείωσης που θα του αφορολόγητου. Αυτό? Η κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου αφορά τον προϋπολογισμό του 2020. Μάλιστα. Πρώτο είναι αυτό. Άρα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να το εντάξουμε στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι σε ένα προεκλογικό. Κύριε Μαυρωτά, επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Κύριε Αλατζά, να υπάρχει μια ισορροπία λίγο στο λόγο. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, έτσι ονομάζεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι δόγμα της Νέας Δημοκρατίας και το είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αίρεια του νεοφιλελευθερισμού ως σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και η κυρία Ξαφά και πολύ πρόσφατα το επαναλαμβάνει.